Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε ότι η φετινή σχολική χρονιά για τις περισσότερες εργατικές λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους έχει ξεκινήσει μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Με πολλά βάρη φορτωμένα στις πλάτες τους. Σε αυτές τις συνθήκες, η καθυστέρηση της διανομής των σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία, όπως και η μη γενίκευσή τους σε όλα τα δημοτικά, καθώς είναι γνωστό ότι σήμερα μόνο το 10% των σχολείων λαμβάνει σχολικά γεύματα, δημιουργεί ακόμα σοβαρότερα προβλήματα. Έχει ήδη εκφραστεί η αγωνία χιλιάδων γονέων μέσω υπομνήματος της Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος για την καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι θέτουν και πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν σταλεί τα έγγραφα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα διάφορα σχολεία, προκειμένου να κινήσει η διαδικασία κατάρτισης του συγκεντρωτικού πίνακα, μιας και γνωρίζετε ότι είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Αν θα δοθεί η δυνατότητα ένταξης νέων σχολείων της πρωτοβάθμιας στο πρόγραμμα, και εμείς αναρωτιόμαστε πώς θα γίνει αυτό με δεδομένο ότι τα κονδύλια παραμένουν καθυλωμένα στα χαμηλά περσινά επίπεδα και βέβαια την ώρα που η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί, άρα ανησυχούμε ότι θα ακόμα λιγότερα σχολεία φέτος θα καταφέρουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Σε ποια φάση βρίσκεται ο διαγωνισμός της επιλογής αναδόχων? Έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις για το έτος 2022-2023 και αν έχουν οριστεί, αν έχουν επιλεγεί οριστικοί ανάδοχοι, σε ποιους και σε ποιους δήμους? Και αυτά τα ερωτήματα ενισχύονται από την ανησυχία ότι τόσο πέρυσι όσο και προηγούμενες χρονιές και το πρόγραμμα της διανομής σχολικών γευμάτων καθυστέρησε πολύ να ξεκινήσει από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά υπήρξε ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα σε αυτές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, της Λέσβου, της Καρδίτσας και αλλού, υπήρξε ευνηδιαστική διανομή του προγράμματος στα μέσα της σχολικής χρονιάς λόγω της λήξης σχετικών συμβάσεων με τους προμηθευτές. Γνωρίζετε ότι τα σχολικά γεύματα αποτελούν ένα σημαντικό στήριγμα για αρκετές εργατικές λαϊκές οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και αυτές προσφύγων και μεταναστών που φοιτούν στα σχολεία, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της ξέφρενης ανόδου των τιμών σε όλα τα είδη διατροφής, και όχι μόνο, που εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην κάλυψη αυτών των σπουδαίων, των σημαντικών αναγκών, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των παιδιών. Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι επιβάλλεται να κινήσει άμεσα το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων και βέβαια είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για τη γενίκευση του προγράμματος και σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, αλλά κατά τη γνώμη μας σε όλες τις βαθμίδες των μαθητών. Σας ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα θα πάρουν τα αρμόδια Υπουργεία και πότε, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η διανομή των σχολικών γευμάτων και τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση για να ενταχθούν επιπλέον σχολικές μονάδες και το σύνολο των μαθητών της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Βουλευτά. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι πολύ πολύ σαφές. Φέτος θα δοθούν πιο νωρίς από ποτέ τα σχολικά γεύματα στα δημοτικά σχολεία της χώρας. Μιλάτε και ξεκινήσατε την ερώτησή σας με μια καθυστέρηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, ειλικρινά, σήμερα είναι 26 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, 28 με συγχωρείτε, κάνω λάθος. Για ποια καθυστέρηση μιλάμε? Τα σχολεία ξεκίνησαν στη χώρα σχεδόν πριν 2 εβδομάδες. Θα μπορούσαν τα σχολικά γεύματα να ξεκινήσουν την πρώτη μέρα των σχολείων? Απάντηση. Όχι. Δεν θα μπορούσαν τα σχολικά γεύματα να ξεκινήσουν την πρώτη μέρα των σχολείων. Γιατί δεν θα μπορούσαν? Γιατί χρειάζονται 2 διακριτές διαδικασίες. Ποιες είναι αυτές? Η πρώτη είναι να ερωτηθούν οι γονείς για το αν θέλουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων. Οπότε ερωτώνται οι γονείς, θέλετε το παιδί να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό? Απαντούν. Με βάση την απάντησή τους καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των γευμάτων ανά σχολείο και άρα ανά γεωγραφικό τμήμα. Και μετά από αυτή τη διαδικασία, η δεύτερη διαδικασία είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας μέσα από την πρωτοβάθμια διεύθυνση καθορίζει τις επιτροπές παραλαβής των γευμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιος
δάσκαλος του σχολείου να παραλάβει, μια επιτροπή για να μην και ακριβείς, να παραλάβει το γεύμα, να εγκρίνει το γεύμα, να υπογράψει ότι είναι σωστό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και μετά να διανεμηθεί στα παιδιά του σχολείου. Άρα, δεδομένου ότι χρειάζονται αυτές οι δύο διαδικασίες, το αν δηλαδή οι γονείς θέλουν ή όχι το παιδί τους να πάρει γεύμα και να συγκροτηθεί η επιτροπή παραλαβής και διανομής των γευμάτων, αυτό το πράγμα χρειάζεται από 3 μέχρι 4 εβδομάδες. Η διαδικασία σε όλα τα σχολεία της χώρας μας διαβεβαιώνει και το ξέρουμε από το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ξεκινήσει και εμείς μένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας ότι την δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διανομή των σχολικών γευμάτων στα σχολεία της χώρας. Και ξαναλέω, όταν ξεκινήσει η διανομή των σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία της χώρας, 210.000 γεύματα στα δημοτικά σχολεία της χώρας όταν φιλοξενούν γύρω στο 500.000 παιδιά, άρα δεν μιλάμε για 10%, μιλάμε πολύ παραπάνω από το 40%, έτσι. Όταν ξεκινήσει λοιπόν να γίνεται αυτό, θα ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση. Και αυτή η μηδενική καθυστέρηση είναι αποτέλεσμα τρομερής δουλειάς, δουλειάς του δικού μας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καλής συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και βέβαια δουλειάς στο επίπεδο του ΟΠΕΚΑ, του αρμόδιου φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος τι κατάφερε για πρώτη φορά? Κατάφερε να μην έχουμε την καθυστέρηση αυτή, καθότι ο διαγωνισμός για τα σχολικά γεύματα είναι διάρκειας 2+1. Ο διαγωνισμός έγινε πέρσι. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που δόθηκαν γεύματα με τον διαγωνισμό που ήδη τρέχει. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά και του χρόνου είναι η προαίρεση για την τρίτη χρονιά. Γιατί ο ΟΠΕΚΑ έκανε τον διαγωνισμό αυτόν 2+1, ακριβώς για να μην έχουμε τις καθυστερήσεις των προηγούμενων ετών. Εκεί μπορεί να γνωρίζετε ότι οι εταιρείες, οι ανάδοχοι οι οποίοι συμμετείχαν στους διαγωνισμούς αυτούς, εξαντλούσαν όλες τις δυνατότητες που είχαν ενστάσεως πάνω στην δικαστική διαδικασία και έτσι είχαμε καθυστερήσεις οι οποίες δεν πήγαιναν απλά στον μήνα Νοέμβρη, ούτε απλά στον μήνα Δεκέμβρη. Οι καθυστερήσεις τα προηγούμενα χρόνια έφταναν πολλές φορές και τον μήνα Απρίλη, δηλαδή λίγους μήνες πριν τελειώσει η ίδια σχολική χρονιά. Οπότε, ξεκαθαρίζω αυτό, για πρώτη φορά, και αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση όχι απλά του Υπουργείου μας, αλλά και της κυβέρνησής μας, εν καιρό πανδημίας κιόλας, τα σχολικά γεύματα ξεκινούν την ώρα που πρέπει, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, χωρίς καμία καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, κριτήριο για το αργά ή το νωρίς δεν είναι η σύγκριση με τις μεγάλες καθυστερήσεις προηγούμενων ετών. Δηλαδή δεν είναι απάντηση ότι είναι πιο νωρίς από ποτέ το ότι δεν είναι καθυστερημένα σε σχέση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και ούτε βέβαια μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι δεν μπορεί να ξεκινάει εγκαίρως η διανομή των σχολικών γευμάτων όταν μιλάμε όχι για μια ευκαιριακή ανάγκη, αλλά για ένα ζήτημα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με όρους μόνιμης παροχής και κατά τη γνώμη μας και καθολικότητας. Γιατί ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες της τεράστιας ακρίβειας των αποδεδειγμένων δυσκολιών για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών, είναι η ελάχιστη ελάφρυνση που θα έπρεπε να προσφέρεται προς τους μαθητές και κατά τη γνώμη μας τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Και βέβαια που βοηθάει πέρα από το ζήτημα της, βοηθάει και στην ανάπτυξη καλύτερων διατροφικών συνηθειών στα παιδιά και μια σειρά τέτοιες ανάγκες που πρέπει να καλλιεργούνται. Όμως περιγράψατε, αν θέλετε, προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχέση με τους διαγωνισμούς, με τους ανάδοχους κλπ. Και να σας θυμίσουμε ότι την περσινή χρονιά που ήδη είχε αρχίσει, όπως λέτε, ο διαγωνισμός για το 2+1 για τα σχολικά γεύματα, την περσινή χρονιά ήταν που διακόπηκε ευνίδια για μεγάλες περιοχές της χώρας και όταν μιλάμε για Αττική, Θεσσαλονίκη, μεγάλες άλλες περιοχές στη Λέσβο, μιλάμε για μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων. Διακόπηκε παρά τον διαγωνισμό που λέτε η διανομή για ένα διάστημα λόγω της μη επαρκούς της διακοπής της ολοκλήρωσης της λήξης των σχετικών συμβάσεων με τους προμηθευτές. Προφανώς και γνωρίζουμε την υπάρχει αρνητική εμπειρία και λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών, αλλά αν θέλετε κατά τη γνώμη μας όταν αυτές
οι λειτουργίες ανατίθενται σε ιδιώτες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με σκοπό το κέρδος, υπάρχουν και ερωτήματα και αμφιβολίες σε σχέση και με την ποιότητα των παρεχόμενων γευμάτων. Και γι' αυτό, αν θέλετε, επειδή ακριβώς μιλάμε για ένα πρόβλημα που δεν είναι ευκαιριακό και θα πρέπει να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμης παροχής, έχοντας συνέστηση ακριβώς την αξία της σωστής και πλήρους διατροφής για την υγεία ανάπτυξη των παιδιών, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε το δημόσιο σχολείο να χρηματοδοτεί επαρκώς, αλλά αν θέλετε και σε ένα βάθος χρόνου να αναπτύξει τις κατάλληλες υποδομές, ώστε να μπορεί σταθερά να δημιουργηθούν οι χώροι σύντησης και μέσα στα σχολεία, να καλύπτονται αυτοί με επιστημονικούς όρους, να ελέγχεται η ποιότητα των φαγητών και η σύντηση των μαθητών σε όλα τα σχολεία και όχι σε μέρους αυτών. Διαμορφώνοντας, αν θέλετε, λειτουργώντας και διαπαιδαγωγητικά για τα παιδιά, για να αναπτύξουν και ορθές διατροφικές συνήθειες, αλλά κυρίως και για να αναπτύξουν και την αίσθηση των αξιών της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας μέσα στη μαθητική κοινότητα. Ελάτε. Άρα μέχρι θεωρούμε να δοθεί μια τέτοια μόνιμη λύση σε ένα μόνιμο πρόβλημα, θεωρούμε ότι πρέπει να αυξηθεί και η χρηματοδότηση προς τα σχολεία και να πάρθει από την κυβέρνηση νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε τα γεύματα να δοθούν προς τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι και ιδιαίτερα και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία σήμερα έχει αυξηθεί και το πρόγραμμα, η παραμονή τους και στην ολοήμερη απασχόληση, άρα αυξάνονται και οι διατροφικές ανάγκες των μαθητών. Και θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει σε αυτές τις συνθήκες να επεκταθεί η διανομή προς το σύνολο της μαθητικής κοινότητας.